αύξηση καταγράφει αυτές τις ημέρες ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων κορονοϊού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, καταγράφονται πλέον 1.000 περιστατικά ανά εβδομάδα. Προφανώς είναι πρώτον η μετακίνηση πληθυσμών λόγω τουρισμού. Αντιλαμβάνεστε ότι τριπλασιάζεται ο πληθυσμός μας κάθε καλοκαίρι λόγω τουρισμού και ήδη οι Κύπροι ταξιδεύουν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Από την άλλη, έχουμε και τη νέα παραλλαγή, η οποία προφανώς φαίνεται ότι θα επικρατήσει. Αύξηση παρατηρείται και στις νοσηλίες. Στα νοσοκομεία του ΟΚΙΠΗ νοσηλεύονται 41 ασθενείς με κορονοϊό, εκ των οποίων 2 στην εντατική και 2 σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Η υποπαραλλαγή αίρης θα μας απασχολεί όπως φαίνεται πολύ το φθινόπωρο. Ήδη αντιπροσωπεύει το 5% των κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα στην Κύπρο. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας πάντως εμφανίζεται καθησυχαστικό, διαμηνύοντας πως επί του παρόντος δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας και πανικού, όμως το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί στενά το θέμα και σε συνεργασία με το ECDC φυσικά. Η αρμόδια Επιτροπή Εμβολιασμών της Κύπρου έχει προχωρήσει ήδη στον προγραμματισμό για τις ενισχυτικές δόσεις που θα λάβουν οι ηλικιωμένοι και οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ώστε να θωρακιστούν κατά του κορονοϊού. Έχει συνέλθει ήδη η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών υπό την Προεδρία της Γενικής Διευθύντριας και έχει γίνει ο προγραμματισμός για το φθινόπωρο και για τους εμβολιασμούς του COVID και για τους εμβολιασμούς της γρήπης. Πάντως, ο ECDC αναβαθμίζει την αίρη σε υποπαραλλαγή ενδιαφέροντος από υποπαραλλαγή παρακολούθησης, στέλνοντας το μήνυμα ότι τις επόμενες εβδομάδες θα παρατηρηθεί αυξημένη μετάδοση. Το ECDC διαπιστώνει ιδιότητες ανοσοδιαφυγής συγκριτικά με τις παραλλαγές που κυκλοφορούσαν προηγουμένως. Είναι πιθανό οι υποπαραλλαγές να συμβάλλουν σε αυξημένη μετάδοση τις επόμενες εβδομάδες. Προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένων νοσηλιών ή πιέσεων στα συστήματα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχές φθινοπόρου αναμένεται να γίνει σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας για αξιολόγηση των νέων δεδομένων.